Μέχρι τώρα ο Δήμος Βόλου δεν πλήρωσε δραχμή, κυριολεκτικά το λέω, δραχμή, στο ρεύμα που ξοδεύεται εκεί για να πίνει νερό. Να πίνετε νερό όλοι οι βοιάτες, οι αγαπητοί μου βοιάτες, πάνω από τη Δίπρα δεν πλήρωσε ο Δήμος Βόλου ούτε ένα ευρώ. Και το χρέος βέβαια προς τη ΔΕΗ είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχουν συσσωρευτεί τα χρέη. 1 εκατομμύριο 100.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Και βέβαια. Το οποίο βεβαίως η περιφέρεια λέει ότι είναι υποχρέωση πλέον του Δήμου να το πληρώσει. Έτσι δεν πρέπει να συγκεκριμένα. Ήταν πάντα υποχρέωση. Δεν έπαιρνε ρεύμα η περιφέρεια. Έπαιρνε, έπαιρνε τα αντιοστάσια, το ταχυδηληστήριο, τη Αγία Σωτήρα η δεξαμενή μεγάλη, για να μπορεί να πίνει ο κόσμος. Προχτές μεταβιβάστηκαν τα ρολόγια, προχτές μεταβιβάστηκαν στη Δίπρα ΑΕ τα ρολόγια τα οποία πλήρωνε, είχε μάλλον τους λογαριασμούς γραμμένοι στην ΠΕ Κοζάνης. Τώρα, αυτό που γνωρίζουμε, για να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση επί του θέματος, αυτό που γνωρίζουμε και διαψεύστε με αν είναι έτσι, σε ό,τι αφορά το θέμα των χρεών, ότι θα παρακρατείτε τα κέρδη τα οποία θα παράγει πλέον το ηλεκτροπαραγωγός ρεύμα πάνω στη Δίπρα, προκειμένου να αποπληρωθούν αυτά τα χρέη, δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι, σταδιακά. Σταδιακά, έτσι ώστε να μην χρειαστεί και ο Δήμος να βάλει την τσέπη του βαθμού. Ξέρετε πολύ καλά τις προσπάθειες που έχει κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δίπρα και η πρόεδρος, η κυρία Ζάρα, και εμείς από την. Και ο αντιπρόεδρος, εγώ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ποιότητα του νερού. Ξέρετε πώς ήταν το νερό πριν 2 χρόνια και βλέπετε και φέτος πώς ήταν το νερό. Και είχαμε τη δυνατότητα ακόμη περισσότερο με την οζονοποίηση να το κάνουμε το νερό τέλειο. Η οζονοποίηση πότε θα μπει σε εφαρμογή? Ρωτήστε το Δήμαρχο, κύριε Σαμπαρά. Πήραμε τηλέφωνο να το σήκωσε προηγουμένως. Ρωτήστε το Δήμαρχο, γιατί ο Δήμαρχος φαίνεται θέλει την οπισθοδρόμηση του Βοΐου. Ο Δήμαρχος, έχω να καταγγείλω κάποια πράγματα, κύριε Σαμαρά. Το λέω Θεός προς τους βοηάτες. Να το ακούσουν όλοι οι βοηάτες. Ο Δήμαρχος εκλέγεται για να υλοποιεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας έστειλε, κύριε Ζάρα, και υπεγράψαμε ένα χαρτί όλοι μαζί, και ο κύριος Πλακεντάς και ο κύριος Μαγιάνγκας και ο κύριος Γιαννόπουλος και εγώ, ότι δεν μπορεί να αλλάξει την κυρία Ζάρα ο Δήμαρχος επειδή θέλω έτσι. Πρέπει να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο να πει: εγώ θέλω να αλλάξω την κυρία Ζάρα, να βάλω τον κύριο Σαμαρά, και από εκεί και πέρα να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την αλλαγή. Εγώ στη ζωή μου παράνομες αποφάσεις δεν έμαθα να υλοποιώ. Και βέβαια δεν είναι προσεκτικός και ο κύριος Λυσαρίδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού σας Συμβουλίου. Οδηγεί τον Δήμαρχο σε ατραπούς επικίνδυνους. Και βέβαια η περιφέρεια θα ελέγχει ανά πάσα στιγμή τους λογαριασμούς και τι ξοδεύεται πάνω στη Δίπρα, γιατί είναι μέτοχος, έστω μικρομέτοχος. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να αλλάζει κατά το δοκούν όπως θέλει αυτός. Πρέπει να περάσουν σε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν φοβάται ότι αυτή η απόφαση δεν θα ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε είναι δικό του θέμα. Αν δεν έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, δικό του θέμα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αξιολογώ τη δουλειά που έχει κάνει η κυρία Ζάρα πάνω στη Δίπρα, είναι η γυναίκα από το πρωί μέχρι το βράδυ ενδιαφερόταν για αυτό το κομμάτι. Είναι από την περιοχή, ενδιαφέρθηκε γι' αυτό, ξέρω σε τι κατάσταση ήταν το νερό, ξέρω σε τι κατάσταση ήταν οι δεξαμενές και όλα αυτά. Είχαν 10 χρόνια να βάλουν χαλαζιακή άμμο εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ο Δήμαρχος θέλει να πάει να κάνει οπισθοδρόμηση όσον αφορά το νερό. Δεν εισέπραξε, μου λέγε, δεν έβαζε λεφτά. Με συνέπεια, αν έχουμε απλήρωτους 4 μήνες τους εργαζόμενους εκεί στη Δίπρα. Και μαθαίνω τώρα με εντολή Δημάρχου πήγαν και άλλοι εργαζόμενοι. Τι είναι αυτός? Ξέρει τι του γίνεται? Έχει προσλάβει και άλλους εργαζόμενους στη Δίπρα? Έτσι μου είπε κάποιος δημοτικός σύμβουλος πιο μπροστά. Με εντολή Δημάρχου πήγαν άλλοι 2, λέει. Έτσι νομίζουν ότι λειτουργούν στο δημόσιο. Μάλιστα. Φοβάμαι ότι θα είναι κάποια πράγματα πολύ σοβαρά. Και βέβαια, αναφέρεται μια σειρά από λόγους εδώ και μάλιστα στην τελευταία συνεδρία, στα οποία παρουσίασε κατά αποκλειστικότητα ο CRFM, είχατε αντιδράσει και εσείς και ο κ. Πλακεντάς τηλεφωνικά, ο οποίος παρενέβη, στη Γενική Συνέλευση, να το πω έτσι, γιατί δεν ήταν συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι ακριβώς. Τώρα αναφέρεται 3 συγκεκριμένα πράγματα εδώ, σε αυτό που υπογράφετε και εσείς μεταξύ των υπολείπων. Λέτε ότι η διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί
ήταν η τοποθέτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου για εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Βοΐου για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της ΔΥΠΡΑ με λήψη απόφασης για αντικατάσταση Προέδρου και ορισμού νεομέλους που δεν έγινε. Έτσι ακριβώς. Σύγκληση μετά Γενική Συνέλευση Συμμετόχων της ΔΥΠΡΑ ΑΕ για εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση άλλου που δεν ισχύει εφόσον δεν προηγήθηκε το πρώτο. Και τέλος, αυτό που γίνεται σήμερα κατ' εντολή Δημάρχου. Καταρχήν, να ρωτήσω, είστε πολλά χρόνια σε κοινά, γνωρίζετε περισσότερα πράγματα από μένα. Ξέρω ότι θα με ρωτήσετε. Αν μπορεί ο ίδιος ο Δήμαρχος να το συμφωνήσει χωρίς πρόεδρο ή αντιπρόεδρο. Ο Δήμαρχος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι. Το μέλος δεν μπορεί να καλέσει Διοικητικό Συμβούλιο. Καλεί ο πρόεδρος, ελείψει πρόεδρου, ο αντιπρόεδρος. Δηλαδή, τι πραξικοπηματικά είναι αυτά. Έτσι έμαθε ο κ. Λαμπρόπουλος. Ως μεγαλομέτοχος, επειδή είναι ΑΕ, δεν μπορεί πάλι. Όχι, μόνο συνέλευση συμμετόχων μπορεί να κάνει. Μόνο συνέλευση συμμετόχων. Όχι Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ξεκαθαρίζω. Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να καλέσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ελήψη αυτού, λέει ο Καλλικράτης και το καταστατικό, ο αντιπρόεδρος. Και βέβαια, όταν ψηφίσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΡΑ πριν από 2 χρόνια, το ψηφίσαμε για πενταετή θητεία. Έτσι λέει και το καταστατικό. Έγινε αλλαγή του καταστατικού. Με ποιο δικαίωμα αλλάζει το Διοικητικό Συμβούλιο? Στα μισά. Ποιος νομίζει ότι είναι? Ποιος δεν θέλει τη βοήθεια της περιφέρειας? Θέλει να κάνει τα μικρορουσφέτια του ο Δήμαρχος εκεί και τις πονηριές του? Μικρορουσφέτια και πονηριές. Βέβαια. Έχει στην ουσία αντικατάσταση και τη δική σας θέση. Έτσι, πέρα από την κυρία Ζιάρα. Να σας πω, με ποιο δικαίωμα στέλνει εργαζόμενος του ΔΥΠΡΑ κατ' εμπλή Δημάρχου? Θα έπρεπε να αποφασίσει γι' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, φαντάζομαι. Είναι ανώνυμη εταιρεία, κύριε Σαμπαρά. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου η ΔΥΠΡΑ. Η περιφέρεια ξόδεψε 65 εκατομμύρια για αυτό το έργο εκεί πέρα. Για να έχει νερό ο κάθε βοηάτης, γιατί το δικαιούται το νερό, είναι δημόσιο αγαθό. Και τα καταστρατηγεί επειδή βγήκε δημαρχός. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να τα πει εκεί. Και θα πάω κι εγώ να του πω τι ενέργειες έκαναν και πόσο βοηθήσαμε σε αυτόν τον τομέα. Το ξέρετε πολύ καλά, γιατί το θέμα το αναγάγατε πέρυσι και προπέρυσι με το νερό που μύριζε. Μύριζε. Μήπως θέλουν να κάνουν και τη ΔΥΠΡΑ, κύριε Σαμαρά, προβληματική και με χρέη όπως έχουν τη ΔΕΙΑΒ? Ξέρετε πόσο χρωστά στη ΔΕΙΑΒ, στη ΔΕΗ? Ξέρω. Οι κύριοι. Ξέρετε ότι δεν εισπράττουν ούτε νερό ούτε τίποτα. Πάνω από 1.700. Ξέρετε πόσα χρωστά η ΔΕΙΑΒ στη ΔΥΠΡΑ? Δεν πληρώνει ποτέ. Να σας πω μόνο ένα νούμερο. Έχουμε δώσει κοντά στα 9 εκατομμύρια κυβικά, επί το ελάχιστο που είναι επί 0,15, άρα είναι 1.300. Μέχρι τώρα έχουν βάλει κύριοι 250.000-300.000, δεν φτάνουν ευρώ στη ΔΥΠΡΑ. Που σημαίνει αυτή άρα τη στιγμή... χρωστάει η ΔΕΙΑΒ αυτή τη στιγμή και στη ΔΥΠΡΑ και κοντά στα 800-900 χιλιάρικα. Στη ΔΕΙΑΒ... Έτσι κάνουν τους λογαριασμούς εκεί στο Δήμο. Στη ΔΕΙΑΒ δυστυχώς είναι πολλά και μεγάλα τα προβλήματα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, έχουν καταγγελθεί κατά χώρον. Ένα τεράστιο ποσό που μία επιχείρηση... Δεν θα μπορούσε να το σηκώσει σε καμία περίπτωση. Νομικό πρόσωπο του Δήμου, έτσι, να χρωστάει σε ανώνυμη εταιρεία τόσα λεφτά. Αν χρωστάει... 1 εκατομμύριο περίπου, χοντρά-χοντρά να το πούμε, από το 1.300 που είπατε, αν βγάλουμε τα 250-300 που δόθηκαν, είναι περίπου 1 εκατομμύριο εκεί. Ήταν πάνω από 1.700 στη ΔΕΗ. Έτσι. Να τους παρακαλάμε, κύριε Σαμπαρά, κάθε λίγο και λιγάκι, βάλτε σας παρακαλούμε 20-30 χιλιάρικα για να πληρώσουμε τους εργαζόμενους. Εγώ ντρέπομαι να χρωστάω σε εργαζόμενους ανθρώπους. Μια ζωή, ξέρετε, είμαι συνδικαλιστής, πάλευα για τα συμφέροντα των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Το ξέρετε πολύ καλύτερα γιατί είστε καθηγητής. Από εκεί και πέρα ντρεπόμουν να τους έχουμε απείρωτους 4 μήνες. Και προχτές λέει εντολή Δημάρχου, πάτε εσείς. Φύγανε οι προηγούμενοι? Αντικαταστάθηκαν σε αυτούς που χρωστάνε? Όχι, ή παραμένουν όχι. Όλοι. Παραμένουν. Και άρα θα χρωστάμε σε περισσότερο κόσμο τώρα. Έτσι. Μήπως εγώ τους καλούσα τη σούπα εκεί με τους διορισμούς, κύριε Σαμαρά? Δεν ξέρω, γιατί η απόφαση, αυτό πήγα να πω προηγουμένως, αφορά και αντικατάσταση δική σας. Εκτός από την κυρία Ζιάρα, θα προχωρήσουν σε δική σας αντικατάσταση, αλλά και του γραμματέα. Όλοι ξέρουν, κύριε Σαμαρά, τις προσπάθειες που έκανα, γιατί την επαρχία Βοΐου δεν έχουμε περιφερειακό σύμβουλο από εκεί. Ουσιαστικά την εκπροσωπούσα εγώ. Χωρίς να είναι εγωιστικό αυτό. Και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην ΠΕ. Και κάθε τρεις και λίγο ήμουν στο Βόλιο. Και το ξέρετε πολύ καλά. Έχετε και ιδιαίτερη σχέση με το Βόλιο. Με τις χιάτες, για με τα προβλήματα του Βόλιο. Γιατί ναι. Η επαρχία Βοΐου και η επαρχία Σερβίων είναι οι παραμελημένες επαρχίες. Εγώ
θέλω να είμαι λίγο δίκαιος με τον κόσμο. Αγαπάω τον Βόλιο τόσο πολύ, προσπάθησα τόσο πολύ και σέπραξα από τον Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αχαριστία στο μεγαλείο του. Μεγάλη αχαριστία. Και ξέρουν όλοι τι έκαναν. Άμα θέλετε να στα αναφέρω γραπτός ένα-ένα, ποιες προσπάθειες έκανα εκεί. Δικές μου ενέργειες και του κ. Πλακεντά ήταν για να γίνει το υδροελεκτρικό. Ξέρετε πόσα χρόνια ήταν βαλτωμένο. Mm-hmm. Και τώρα τι μυρίστηκαν ότι το από το υδροελεκτρικό θα έχει κέρδη να πάμε εκεί. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τι ακολουθεί από εσάς. Αναφέρατε εδώ ότι προκειμένου να μην εμπλακούμε σε διαδικασίες μη έγκυρες. Δεν συμμετέχουμε σήμερα. Εγώ θα κάνω καταγγελίες στην αποκεντρωμένη για μη σύνομες ενέργειες. Και βέβαια, αν αυτό συνιστά παράβαση καθήκοντος από τον Δήμαρχο, ας εισπράξει και τις συνέπειες μετά, κύριε Σαμαρά. Μάλιστα. Προκειμένου θα προσβάλλετε την απόφαση. Έτσι, βεβαίως. Και τι θα πει η αποκεντρωμένη και βέβαια και τι θα πει και η αντιπολίτευση, θέλω να δω. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί όταν είπα στον κύριο Κορδίστα τι συμβαίνει που είναι Δημοτικό Σύμβουλο, ο άνθρωπος εξανέστησε. Λέει, τι είναι αυτά, πρωτόγνωρα. Να σας πω ότι με βάση τις δικές μας πληροφορίες δεν είναι και οι καλύτερες των σχέσεων τώρα μεταξύ του κύριου Κορδίστα και του Δημάρχου. Φαίνεται ο Δήμαρχος βαδίζει ολοταχώς προς διάλυση στο συνδυασμό του εκεί. Μάλιστα. Βλέπω χτυπάνε τηλέφωνα, χτυπάνε τηλέφωνα και σταθερά, με χτυπάνε και στο κινητό, μου στέλνουν μηνύματα. Γενικότερα είναι μια συζήτηση την οποία ξεκινήσαμε διαφορετικά. Μίλησα ναι. Και με τον κύριο Γκερεχτέ. Mm-hmm. Με τον κύριο Γκερεχτέ. Και ο άνθρωπος δεν ήξερε ακριβώς τι γίνεται. Μάλιστα. Φανταστείτε πόσο θάρρος έχει ο Δήμαρχος. Εμένα δεν μου είπε τίποτα. Πήγε στον κύριο Πλακεντά να του πει, ξέρεις, θέλω να αντικαταστήσουμε και τον αντιπρόεδρο. Δηλαδή ούτε πήρε να με πάρει τηλέφωνο να μου πει θέλω την αντικατάστασή σου. Με ποιο δικαίωμα έστειλε πρόσκληση αυτός αντικατάστασης προέδρου και αντιπροέδρου. Το βλέπω και εξοργίζομαι. Μάλιστα. Ποιος είναι, ποιος νομίζει ότι είναι. Με ενημερώνουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μην τις προσβάλλω αυτές τις αποφάσεις. Mm-hmm. Και βέβαια εκείνο που μου στεναχωρεί αφάνταστα, κύριε Σαμαρά, με στεναχωρία φάνηκε ότι προσπαθούμε για το καλό του Βοΐου και ο Δήμαρχος βάζει φθαρμούς. Θέλει την οπισθοδρόμηση με ερωτηματικό του Βοΐου. Mm-hmm. Άμα θέλει την οπισθοδρόμηση, ας τον κρίνουν όλοι οι κάτοικοι του Βοΐου. Ας τον κρίνουν. Λοιπόν, κύριε Κεχαγιά, να σας ευχαριστήσω εγώ πολύ για την παρέμβαση. Έχουμε και άλλες παρεμβάσεις. Πριν από λίγο να ενημερώσουμε ότι θέλει παρέμβαση και η πρώην δήμαρχος, η κυρία Ορφανίδου, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να συνομιλήσουμε μαζί της. Δεν ξέρω στην τηλεφωνική γραμμή, ήδη έχω κάποια άλλη παρέμβαση. Θα μπορούσα να ακούσω ποιον κύριο. Η διάθεσή σας.